973, σελίς 973, από τις πράξεις των Αποστόλων Γιώτα Α, κεφάλαιο 19 εδάφιο. Σελίς 973, Γιώτα α, κεφάλαιο 19 εδάφιο. Οι μεν λοιπόν διασκορπιστέντες εκ του διωγμού του γενομένου δια των Στέφανων επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδένα ακηρύττονται στο λόγο μη μόνο στους Ιουδαίους. Ήσαν δε δεν την έσεξ αυτών, άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτενε εσείς ήλθαν στην Αντιόχεια, ελάλλον προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριο Νησούν, και ή το χείρ Κυρίου με ταυτόν και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν τον Κύριο. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν δια να περάσει ως αντιοχίας, ως της και ειδών τη χάρη του Θεού εχάρη και παρεκκίνει πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Επειδή το ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον στην αντιόχεια πλήθος ικανών τότε εξήλθον εις ταρσόν ο βαρνάβας διαναζητής των Σάβλον και βρών αυτόν έφερε αυτόν εις Αντιόχιαν και συνελθώντες στην εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος δίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστηκαν οι μαθητέ χριστιανοί. Εν εκείνες δε τις ημέρες κατέβησαν από Ρεσολίμων προφήτες Αντιόχιαν, σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλου την οικουμένη της και έγινε επί του Κέσαρος. Όθεν οι μαθηταί αποφάσισαν έκαστος αυτόν κατά την κατάσταση να πέμψω συμβοήθεια προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίο και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Κατ' εκείνον δε τον καιρόν επιχείρησε ο Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την ά από της Εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχέρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν στου Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον ήσαν δε ημέρε του Πάσχα των Αζίμων το οποίον και πιάσ, τον οποίον και πιάσα σε αυτόν εις τέσσερας τετράδας στρατιωτών για αυτών, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο με λοιπόν Πέτρος φυλάτε το εν τη φυλακή, εγίνεται εδώ είπε της Εκκλησίας, εκτενής προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη, ο Πέτρος εκοιμάτο μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις, και φύλακε έμπροσθεν τη θύρα, εφύλατον το δεσμοτήριων και ειδού. Άγγελο κυρίου ήλθεν εξέφνη και φω έλαμψε εν το εκείματι, χτυπήσα δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν, λέγον Σηκώθη ταχαίω. Και έπεσαν οι αλύσει αυτού εκ των χειρών, και είπε ο Άγγελο προ αυτόν Περιζώστητη, και υπόδεισον τα σενδάλια σου και καμεούτο. Και λέγει προ αυτόν Φόρασον το ηματιόν σου και ακολούθημη και εξελθών κολούθη αυτών και δεν ήξευρεν ότι το γενόμενο διό του Αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά νομίζω ότι βλέπει όραμα, αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουάν, ήρθον εις την πύλην της σιδηράν τη φέρουσα εις την πόλη, ή τη αφεαυτής η νύχθη εις αυτούς. Και ερθόντες διαπέρασαν εδών μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησε από αυτού. Αμήν. Ο Θεός έχει αγαθή πρόνοια, όχι μόνο για τον Ισραήλ, αλλά πολύ περισσότερο για τα έθνη. Καθώς το σύμβολο, το... καθώς το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη δια της Αναστάσεως αυτού εν Πνεύματι Αγίου, μετά την Αναστασία του φανερώθη στους αγγέλους, στη συνέχεια εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο και τέλος ανελήφθη εν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Έχει λοιπόν αγαθή πρόνοια για όλους τους ανθρώπους. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού και όσους προόρισε τούτους και εκάλεσε γιατί δεν εκλέξατε εσεί εμένα, εγώ εξέλεξα εσά, λέει ο Χριστό, τούτου και εκάλεσε, και όσου εκάλεσε, τούτου και δικαίωσε, χαρίζοντά του δώρο Θεού πίστη ότι ο Χριστό πέθανε για τι αμαρτίε μα και ο Θεό τον ανέστησε για τη δικαίωσή μα. Και όσου σε δικαίωσε, τούτου και δόξασε εν τέλει με την αρπαγή τη Εκκλησίας την οποία περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Θα τολμούσα να πω. Αυτόν λοιπόν που έχει προγνωρίσει να αποστείλει, να κηρύξει το Ευαγγέλιο στο λαό Ισραήλ, ήταν ο Σίμων, ο Πέτρος, ο Ψαράς. Αυτόν όμως που είχε αποφασίσει να αποστείλει στα έθνη, ήταν ο Παύλος, μαθητευής παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, ένας άνθρωπος που μπορούσε να σταθεί ενώπιον πάντων των εθνών και, τον, και του λαού Ισραήλ, αλλά και πάντων των εθνών. Έτσι λοιπόν, αν και διώκτης, βλάσφημος και υβριστής της Εκκλησίας του Χριστού, κάποια μέρα το 37 μετά Χριστού λέγεται ότι ήταν τόσο χρονό ο Παύλος τότε, γιατί λέγεται, τώρα δεν το λέει η γραφή, άρα με πολλά ερωτηματικά ότι απέθανε πριν το 70, δηλαδή το 68 απεκεφαλίστη. Εν πάση περιπτώσει, το 37 μετά Χριστό, ανεξαρτήτως ποια ηλικία ήταν, πήρε απόφαση και εξουσία από τους γραμματείς φαρισαίους και αρχιερείς και άρχοντες του λαού Ισραήλ να πάει στη Δαμασκό να συλλάβει τους πιστούς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά, αλλά ήταν τα σχέδια των αρχιερέων, αλλά τα σχέδια του Παύλου και άλλες οι αγαθές βουλές του Θεού. Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ σα. και η οδύ μου δεν είναι οδύ σας. Όσο απέχουν οι ουρανοί από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές σας από τις βουλές του Θεού και η οδή από τα σοδούς του Θεού. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι και να εξητάμε από τον Κύριο να μας αποκαλύπτει τις βουλές του και τα σοδούς του ώστε να είμαστε πραγματικά δούλοι του Θεού. Ελευθερωμένοι από την αμαρτία, δουλοθέτες των Θεών. Τότε ο μισθός μας θα είναι και τότε το τέλος μας ζωή αιώνιος. Έτσι λοιπόν, τον επισκέφθηκε ο Κύριος, τον ταπείνωσε και απέστειλε έναν αδελφό να τον ευαγγελίσει, καθώς τον ετύφλωσε, τον Ανανία και την τρίτη μέρα, μετά τρεις μέρες σαν την Εστήρ, νηστείας και προσευχής, τον επισκέφθηκε ο Ανανίας και του λέει «Σαούλ, αδελφέ μου, ο Κύριος μου απέστειλε που αποκαλύφθη σε σένα καθοδόν για να προσευχηθώ για σένα, για να αναβλέψεις, για να πνεύμα Πνεύματος Αγίου και για να σε χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Γιατί είσαι ένα άνθρωπο, αν και τώρα είσαι βλάσιμο βριστής και διώκτη, θα είσαι ένα άνθρωπο που θα πράττει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, εξητώντα πάσαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και πράγματι, ο Παύλος 37, το 37 μετά Χριστό, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, βαφτίστηκε στο νερό και από εδώ και πέρα πια δεν έχει βουλές, δικές του έχει βουλές Θεού, δεν έχει αποφάσεις δικές του, έχει οδούς Θεού. Γι' αυτό και αμέσως μετά τη Δαμασκό, Μεταφέρθηκε στην Αραβία, όπου εκεί έκατσε τρία χρόνια, τρία ολόκληρα χρόνια, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τον δίδαξε, του έμαθε, του αποκάλυψε ο Χριστός. Είναι ο δάσκαλός του και ο καθηγητής του, όχι άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι δάσκαλος και καθηγητής στην Εκκλησία του Θεού. Μόνο ο Χριστός. Ο δίδαξε το Ευαγγέλιο και από εκεί και πέρα πια τον απέστειλε που στην Ταρσό για τέσσερα χρόνια για να βιώσει την υπομονή καθώς λέει η Γραφή έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού ώστε να απολαύσετε τις επαγγελίες του Πατρός αλλά δεν είναι μόνο υπομονή και για να έρθει και το πλήρωμα του χρόνου το πλήρωμα του χρόνου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και στα έθνη για τα οποία θα ήταν υπεύθυνο. Απόστολο Εθνών. Έτσι λοιπόν αφού έμεινε τέσσερα χρόνια στην Ταρσό, ξαφνικά βλέπει μπροστά του έναν αδερφό του το Βαρνάβα να του λέει έλα γρήγορα να με βοηθήσει στην Αντιόχεια γιατί πίστεψαν άνδρες εκ των Εθνών. Παύλος ήξερε τι ήταν το σχέδιο του Θεού για αυτόν, πόσο σοβαρό να ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για σένα. Όχι να φαντάζεσαι, όχι να περπατάς εν φαντασία, αλλά με απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και μόνο το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Έτσι λοιπόν, χωρίς τη σταγμό πλέον, ο Βαύλος ακολούθησε τη Βατώ Βαρνάβα, βρέθηκε στην Αντιόχεια και εκεί στην Αντιόχεια πραγματικά εργάστηκαν το 44 πλέον μετά Χριστό το έργο του Θεού με διδασκαλία αλλά και υπηρεσία. Πολύ σοβαρό αδερφή αγαπητή να έχεις πάρει απόφαση να υπηρετείς όχι μόνο το Χριστό, πρώτα το Χριστό, αλλά και όλα τα αδέλφια σου και μάλιστα τους ελάχιστους αδελφούς σου. Όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια να υπηρετείς τα αδέλφια σου. Και όσο εσύ υπηρετείς τα αδέλφια σου τόσο θα σε υπηρετεί ο Χριστός Και όσο εσύ υπηρετείς τον Χριστό τόσο θα σε υπηρετεί ο Πατέρας ο Ουράνιος. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Ενώ λοιπόν βρίσκονταν στην Αντιόχεια, τώρα εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού. Ποιο είναι να πάρει δύναμη πίστεως, εκτός από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Απόστολος Παύλος. Να ξέρει ότι στο Θεό δεν είναι τίποτα δύνατον. Στον, ναι, στο Θεό δεν είναι τίποτα δύνατον και στον πιστεύοντα δεν είναι τίποτα δύνατον. Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και ρωτάω, αμήν. αμήν, κύριε Θεέ μου. Τα πάντα. Και ήρθε ένας προφήτης ο Άγαβος, προφήτευσε και αποκάλυψε ότι πίνα μεγάλη έρθε σε όλη την οικουμένη που ήρθε, η Εκκλησία της Αντιοχίας. Με πολλή αγάπη μάζεψαν ό,τι μπορούσαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς των Ιουδαίων που ήσαν φτωχοί. Και από εδώ και πέρα τώρα εκδηλώνεται το σχέδιο του Θεού για τον Παύλο, θα έλεγα, και όχι μόνο και για μας. Βασιλιά ήταν ο Ηρώδης, ο οποίος ήταν γιος του μεγάλου Ηρώδη που έσφυξε, έσφαξε τα φρέφη στη Βιθλέμ και πατέρας του Ηρώδη του Αγρίπα όλη η οικογένεια. Οι Ρώδοι τηρούσαν μεν τον νόμο, αλλά όχι κατ' επίγνωση, όχι με ζήλο Θεού. Τηρούσαν για να ευαρεστούν τους υπηκόρους τους που είναι οι Ιουδαίοι, για να ευαρεστούν ανθρώπους, όχι για να ευαρεστούν Θεό. Το αποτέλεσμα είναι τι ευαρεστούσε, θα ευαρεστούσε το λαό Ισραήλ, τους αρχιερείους, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, να σφάξουν τους δούλους του Θεού και ξεκίνησαν από τον Ιάκωβο. Και τον, τον έσφαξαν. Είδε ότι, ότι ήταν πολύ ευχάριστο αυτό στο λαό Ισραήλ και αποφάσισε να συλλάβει και τον Πέτρο και μετά το Πάσχα να τον θανατώσει και αυτόν. Παρόν ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Σε αυτό όλο το κακό που ερχότανε, που ήρθε. παρατηρητής. Έλα όμως που κίνη την περίοδο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού προετών 14, γράφει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, άρα το 44, τώρα που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, ο Κύριος τον παίρνει, ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, και τον πηγαίνει ως τρίτου ουρανού στο θρόνο της χάριτος αυτού. Και εκεί του λέει και του δείχνει ανεκλάλητα που δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να λαλήσωσε. Δεν είναι μόνο δηλαδή να δεις τη δύναμη του Θεού στο έργο του Θεού, αλλά και στην προσωπική σου ζωή. Να έχεις προσωπικές, βιωματικές, πνευματικές εμπειρίες δόξης Θεού για να μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, αλλιώς δεν μπορεί. Αλλιώς είσαι άχρηστος. Θα αγωνίζεσαι, θα αγωνίζεσαι και δεν θα έχεις καρπό καθόλου. Εάν δεν έχεις προσωπικές πνευματικές εμπειρίες και αν δεν παρακολουθείς με πίστη το έργο του Θεού στο περιβάλλον. Βλέπει λοιπόν να αποκεφαλίζουν τον Ιάκωβο. Βλέπει να συλλαμβάνουν και τον Πέτρο. Και βλέπει και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την Εκκλησία να έχει κατά το λόγο του Θεού εκτενή προσευχή. Ακατάπαυστο, συνεχόμενη προσευχή. Αδιαλείπτος προσεύχεστε κατά πάντα ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Δεν είναι μια προσευχούλα η ζωή του χριστιανού. Είναι γόνατα, ταμείο, τοξολογία. Ευγνωμοσύνη στο Θεό. Και εκεί παρατηρεί τώρα τι κάνει ο Θεός τι μπορεί να κάνει ο Θεός στον Πέτρο σαν αποτέλεσμα της εκτενούς προσευχής της Εκκλησίας σαν αποτέλεσμα της προσευχής των αδελφών και μαθαίνει ότι ενώ ο Πέτρος ήταν φυλακισμένος σε τέσσερις τετράδες στρατιωτών να τον φυλάτουν, μη τυχόν και δραπετεύσει όπως είχε ξαναγίνει, 16 άτομα, την επόμενη ημέρα θα τον θανάτωνε. Την επόμενη ημέρα θα τον θανάτωνε ο Ηρώτης, αποφασισμένο. Αλλά ό,τι απόφαση και να πάρει ο διάβολος, ο Κύριος τον επιτιμά, τον δένει και τελικά γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός, όπως και στο Μαραδοχαίο, όπως και στον Αμάν, όπως και σε σένα στη ζωή σου, με, προϋπο, με δύο προϋποθέσεις. Ότι θέλεις να πράττεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και θέλεις να εξητάς με όλους την καρδιά τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και πώς θα, θα, θα σου αποκαλύπτονται οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Εάν υπηρετείς τον Ιησούν Χριστόν, ο Ιησούς Χριστός θα σε καταστήσει οικονόμο και διαχειριστή των μυστηρίων του Θεού και δεν γνωρίζονται, δεν ανακαλύπτονται τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αποκαλύπτονται εάν είναι δάσκαλος και καθηγητής ο Χριστός. Αλλά και πώς θα απολαύσει την πολυειδή χάρη του Θεού να την έχεις, να τη ζεις, να την μεταφέρεις τι θα πει πολύ δύσχαρης του Θεού ό,τι κάνεις να το ευωδώνει ο Θεός στην προσωπική σου η επαγγελματική σου, η οικογενειακή σου η εκκλησιαστική σου ζωή ό,τι κάνεις να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή σου αυτό είναι το ζητούμενο αδερφοί αγαπητοί το ζητούμενο είναι να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας όχι εμεί, όχι εγώ, αλλά ο κύριο, έλεγαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Οχι εγώ, η χάρη του θεου οχι εγω η χάρις του θεου που είναι μέσα μου, έλεγε και ο Απόστολο Παύλο. Και μαθαίνει ότι ο Απόστολο Πέτρο πήγε εκεί που προσευχόντουσαν. Χτυπάει την πόρτα, πάει μια δούλη η ρόδη, και φωνάζει ο Πέτρος είναι. Και οι προσευχόμενοι είπαν παραφρονείς, ο Πέτρος ειναι φυλακή, αύριο θα τον σκοτώσουν. Αυτά είναι τα σχέδια του Ηρώδη. Αλλά υπάρχουν τα σχέδια του Θεού. Υπάρχει, υπάρχει πρόνοια, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, πρόνοια και σχέδιο Θεού για σένα, εάν πραγματικά θέλεις να πράττεις το τη δικαιοσύνη του Θεού και θέλεις πραγματικά να εξητάς να σου αποκαλύπτει ο Θεός την αλήθεια, ώστε διδάσκαλός σου και καθηγητή σου να είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αλλιώς, άχρηστος, τελειωμένος, αμάν, ο αμάν, άλλο αμάν και άλλο αμαραδοχέος. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και ξαναχτυπάει ο Πέτρος, τρέχουν, ανοίγουν, τον βλέπουν, τι έγινε. Λέει, καθίστε να σας εξηγήσω τι συνέβη. Εγώ ήξερα ότι αύριο θα με σκοτώσει, αλλά ήξερα ότι ο Κύριος μου είχε πει ότι όταν γεράσεις θα, σε, θα, σε, θα πας εκεί που δεν θα θέλεις. Όταν γεράσεις. Όχι τώρα. Τώρα είσαι νέος. Όταν γεράσεις. Και κοιμότανε. Τώρα, από ειρήνη Θεού μπορεί. Από χάρη Θεού, το έδωσε ύπνο ο Θεός, το πιθανότερο. Γιατί ό,τι γίνεται στη ζωή μας είναι χάρη Θεού. Είναι χάρη Θεού. Αμή. Με τις προϋποθέσεις όμως. Θα πράττω κατά πάντα το θέλημα του Θεού και θα θέλω ο Πατέρας για του Ιησού Χριστού εν πνεύμα του να με οδηγεί πάσαν την αλήθεια Θέλω να μου αποκαλύπτει και τα μέλλοντα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και εκεί που καθόμουν και κοιμόμουν, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει σημασία, έρχεται ένα άγγελο κυρίω. Δηλαδή, μπορεί κανεί να ελευθερώσει τον Πέτρο από τα δεσμά του ηρόδη. Παύλο, τι νομίζει, Υπάρχει πιθανότητα. Τι νομίζει, μπορεί. Πρέπει τώρα ο Παύλος να δει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Και να δούμε και εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Δεν χρειάζεται να στείλει δώδεκα μυριάδες αγγέλους. Έναν άγγελο, ούτε αρχάγγελο. Έναν άγγελο που είναι πνευματικό στην υπηρεσία των μελών να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ένα από αυτού ήταν και ο Πέτρο. Και ένα από αυτού ήταν και ο Παύλος, Και ένα από αυτού ήταν και ο Βαρνάβα. Καθένα όμω στο έργο του. Στο δικό του έργο. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο το δικό μου τον ετελείωσα. Άλλο είναι ο δρόμο ο δικό μου, άλλο είναι του Πέτρου, άλλο είναι του Βαρνάβα, άλλο είναι όμω θα μείνει πιστό, θα διατηρήσει την πίστη σου, ή σαν τον Βαρνάβα, θα τσακωθεί και θα φύγει. Γιατί ο Βαρνάβας τσακώθηκε με τον Παύλο και χάθηκε από το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν τον ξαναβλέπουμε. Θα μείνει πιστό στο έργο που ο Θεό έχει προσδιορίσει, ή θα χαλάσει η καρδιά σου, φεύγω. Και πού θα πας Βαρνάβα, φεύγω. Και τι θα κάνεις, θα πάρω εγώ τον ανιψιό μου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Φύγε. Αλλά χάθηκες από το πρόσωπο της γραφής. Ξαφανίστηκες. Θεός να μας φυλάει αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Πνεύμα ταπεινού. Καρδιά συντετριμένου. Να τρέμουμε στο λόγο του Θεού και να ζητάμε να μας μάθει ο Κύριος να είμαι θα πραΐς και ταπεινή στην καρδιά, όπως είναι Αυτός. Για να απολαμβάνουμε τη χάρη, το έλεος και τη δύναμη του παντοδυνάμου Θεού. Αλλιώς της πλάκας. Ο Θεός να μας φυλάει. Θέλουμε να είμαστε δούλοι Θεού, πιστοί, φρόνιμοι και αγαθοί, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι τις έσχατες ημέρες επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου εγώ θα εκχαίω από το δικό μου πνεύμα για να λένε το Λόγο του Θεού και να φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Εξαφνικά από περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος τι συνέβη. Ήρθε ένας άγγελος, με ξύπνησε, και μόλις με ξύπνησε, φύγανε τα, οι αλυσίδες από τα χέρια μου. Και μου λέει, τι σου γρήγορα. Φόρεσε τα σαντάλια σου. Φόρεσε το ημάτιό σου και ακολούθησέ με. Και νομίζω ότι βλέπει όραμα. Πού να το πιστέψει. Και ο Θεός επέτρεψε, θεωρώ εγώ, να κοιμάται για να τον ξυπνήσει και να εργαστεί το έργο του Θεού. Εγώ το λέω αυτό, δεν το λέω λόγος του Θεού και μπορεί να κάνω λάθος και σίγουρα θα κάνω λάθος. Αλλά ο Θεός επέτρεψε να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται, αλλά να ξέρει ότι αυτό δεν είναι όραμα, είναι εν αυτό το ναι και αυτό το αμήν είναι η πραγματικότητα. Και περάσανε την πρώτη φρουρά, περάσανε τη δεύτερη φρουρά, ανάμεσα σε τέσσερις τετράδες στρατιωτών. Τη δεύτερη και έφτασαν στην εξωτερική πύλη. Σιδερένια. Που δεν ανοίγει. Που δεν ανοίγει από τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός μπορεί να την ανοίξει. Δόξα Κύριε. Επειδή εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο δωμά μου, εφύλαξα στο λόγο μου. Εφύλαξας σε λεπτομέρειες το Λόγο μου. Και δεν αρνηθηκε το όνομά μου, δεν φοβήθηκε να ομολογήσεις Ιησού Χριστόν και Τούτον Εσταυρωμένο και έπρατες κατά πάντα το θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γι' αυτό κι εγώ έθεσα εμπροσθέν σου θύρα ανεωγμένη. Δεν θα σε κλείσει στη φυλακή. Όχι. Ανεωγμένη, ελεύθερος, ο παντών δουλωθέν, δουλωθείς εις τον Θεό το ο μισθό σου εισαγιασμόν. Άνοιξε από μόνη της η πόρτα. Θύρα ανεωγμένη την οποία ουδείς δυνατή να κλείσει. Γιατί όταν εγώ ανοίγω κανείς δεν κλείνει. Ενώ όταν εγώ κλείνω κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Υπερχάρισαν ένα δρόμο είδε ότι δεν είναι όραμα είδε ότι είναι ελεύθερος. Και τώρα που θα πάει στον αδέρφια του Θεού του οντως Εκεί που είναι τα αδέρφια του, εκεί που προσεύχονται. Και τα αδέρφια θαύμασαν το έργο του Θεού, αλλά το μήνυμα εμένα είναι ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας άκουσαν, έζησαν και θαύμασαν. Όπως εμείς σήμερα ακούμε, το πιστεύουμε και θαυμάζουμε για το έργο του Θεού. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Και ευκόλως δυνατά εις το Θεό. Ένας άγγελος, ένα αγγελουδάκι. Συγγνώμη Κύριε μου. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Όμως έχει και συνέχεια το πράγμα. Θυμάστε, τον Αμάν τον κρέμασε και προσέξτε, η βασίλισσα ποια είναι στο βιβλίο της Εστήρ. Η Εστήρ, η βασίλισσα ποια είναι σε μας η Εκκλησία. Βασιλιάς ποιος είναι, ο Ασουήρης. Σε μας βασιλιάς ποιος είναι, ο Χριστός. Κάνει ό,τι θέλει ο Ασουήρης, κάνει ό,τι θέλει ο Χριστός. Δοξάζεται η Εστήρ, γιατί είναι η βασίλισσα. Και ποιος απολαμβάνει τη δόξα μαραδοχέως ο άνδρας πίστεως του παντοδυνάμου Θεού. Ποιος τώρα βλέπει και θαυμάζει αυτό τον οποίο ο Θεός οδήγησε από την Αντιόχεια στα Ιεροσόλυμα. Να δει τι μπορεί να κάνει ο Θεός στο δούλο του, τον Πέτρο, τον Απαρχής. Και θαύμασε. Αλλά δεν έμεινε εκεί κρέμασε τον Αμάν, κρέμασε τα παιδιά του. Δέκα τέκνα. Ποιος, ο βασιλιάς. Γιατί είναι κριτής. Είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος γιατί. Γιατί είναι ψεύτης και ουτιδανός. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Εξητούμε την αλήθεια, αδελφοί. Θέλουμε την αλήθεια για να πράττουμε εν πάση τη αλήθεια τη δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα όμως θα έρθει αυτό που είναι γεγραμμένο, είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρα Θεού του Θα έρθει το τέλος του ηρώδη που ευαρεστούσε το λαό Ισραήλ. Δεν ευαρεστούσε το Θεό. Ευαρεστούσε τον λαό Ισραήλ. Για τους ανθρώπους ενδιαφερότανε και όχι για τον Χριστό. Και γέμισε την καρδιά του ο διάβολος υπερηφάνεια. Αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Ξέρεις ποιος είσαι, ο πρώτος και ο καλύτερος. Ενώ ο δούλος του Θεού τι λέει, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Τι είσαι, ο πρώτος και ο καλύτερος ή ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Δώσε μας Κύριε Θεέ μου ένα τέτοιο πνεύμα και μια τέτοια καρδιά να πιστεύουμε ότι είμαι θα η ελάχιστη πάντων των Αγίων, εναλυθεία, εναλυθεία, άθλιος και ουτιδανός και αν πράττω ακόμη το θέλημα του Θεού είμαι αχρίος δουλός γιατί αυτό χρωστάω να πράττω. Ο Ηρώδης όμως, μέγας, τρομερός, λέει η Γραφή, όλοι πήγαιναν και φώνασαν φωνή Θεού και όχι ανθρώπου και το δεχόσουνα; Και λες εγώ ακούω τι λένε οι άνθρωποι, τι, λένε, τι λέει αυτός και τι λέει εκείνος ή θέλω να μου μιλάει ο Κύριος στόμα με στόμα. Φωνή Θεού και όχι ανθρώπου. Και σε μια στιγμή έπεσε σκολικόβρωτος και τελείωσε η άθλια ζωή του. Ξέρετε θα πει βροτος, σε ένα δευτερόλεπτο να τρώνε τα σκουλίκια το σώμα του. Ο Θεός να φυλάει αδερφή αγάπη. Εμείς θέλουμε, όχι γιατί το αξίζουμε, να εισέλθουμε πλουσίως για τον πυλώνων στη Βασιλεία των Ρανών. Γι' αυτό εξητάμε, Κύριε Θεέ μου, βόηθα μας να πράττουμε τη δικαιοσύνη Σου, να εξητούμε την αλήθεια για να δοξάζεις τη ζωή μας και να σε δοξάζουμε κι εμείς με τη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Amin, Pater, Aleluya.